Κυρία Πιτσούλη, σας συναντάμε στα γυρίσματα του νέου σύριαλ του Μέγκα, Μέρι, Μέρι, Μέρι. Είμαι η μαμά του Σπύρου του Πούλη και έχω νύφη την Κατερίνα τη Ζαρίφη, που κάπως τη βασανίζω την κοπέλα. Είμαστε από τις παλιές παραδοσιακές πεθερές. Τότε η πεθερά το παίρνε πολύ ψηλά το ραμανέ. Είναι, έχει γιο, άρα εξουσιάζει τα πάντα στο σπίτι του γιου. Εσείς τι είδους πεθερά είστε? Εγώ νομίζω πως είμαι από τις καλύτερες πεθερές. Αγαπώ την ύφη μου γιατί αγαπάει το γιο μου. Αγαπώ την ύφη μου γιατί μεγαλώνει πολύ σωστά τα εγγόνια μου. Είναι πολύ καλή μάνα, πολύ καλή σύζυγος και πολύ καλή νύφη. Μιλήστε μου λίγο για τη γνωριμία σας. Ισχύει όντως ότι σας είδε, σας είπε κατευθείαν με παντρεύεσαι και τελικά έγινε ο γάμος? Γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε. Δεν υπήρχαν αντιρρήσεις από το περιβάλλον σας, από το περιβάλλον του? Η μαμά μου τη μόνη αντιρρήση που είχε ήταν που ήμουν μικρή ακόμα. Μόλις είχα μπει στα 19. Την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε παντρεμένοι, είπαμε δεν θα πούμε ποτέ, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να μας συμβεί, δεν θα πούμε ποτέ τη λέξη χωρίζουμε. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το ξεπεράσουμε. Και αυτό κάναμε. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Κλείσαμε τα 56, διανύουμε το 57ο έτος. Του γάμου μας. Από μικρή, από τα πρώτα χρόνια του γάμου, με έλεγε Τσίκο και Τσίκο με φωνάζει. Τσίκο από τι? Από το τίποτε. Και εγώ τον λέω, τον έλεγα και τον λέω πάντα Μπίμπο. Δεν θυμάμαι ποτέ να είπα το όνομα του Γιώργου με το όνομά του ή να μην είπε ποτέ Πινελόπη. Δεν άκουσα το όνομά μου ποτέ από τον Γιώργο. Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή στη ζωή σας? Οι αποβολές μου που έκανα. Και είπα, δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω. Κάνω παιδί. Χωρίς να έχω ιδιαίτερα τρέλα να κάνω ένα παιδί. Έβλεπα έγκυο όταν ήμουν μικρή και τη λυπόμουν. Γιατί? Πώς πρέστηκε έτσι η κοιλιά της. Αλλά επειδή έκανε την πρώτη μου αποβολή, μετά το είδα, όχι πατριωτικά, είπα, και τι, δεν θα κάνω εγώ παιδιά. Είχα μία χαλάρωση τραχύλου, έτσι λέγεται. Έκανα μία περίδεση, έκανα την κόρη μου και είπα άλλο παιδί δεν κάνω. Κάναμε ένα, γερό να είναι, το βγάλαμε και βγήκε και κορίτσι που ήθελε πολύ ο Γιώργος για να βγάλει τη μαμά του. Και μετά ήρθε ο άγγελος. Λέω, νομίζω πως είμαι άγγελος. Μου λέει, ωραία, το κάνουμε. Δεν είπαμε όσα έρθουν, γιατί κατά λάθος παιδί δεν έρχεται. Κάτι κάναμε και ήρθε το παιδί. Μιλήστε μου λίγο για το πάθος που έχετε με τα παπούτσια. Τρέλα. Έχετε πόσα ζευγάρια? Δεν ξέρω. Κατώ, 120, δεν ξέρω. Δεν τα έχω μετρήσει. Και τι θέλω να τα μετρήσω. Καμιά φορά μου περνάμε από μαγαζιά και έχει παπουτσάδικο. Και πάω να κοντοστεί το πλήγος, προχώρα, προχώρα, προχώρα. Πού τα βάλεις, μπορεί, μου λέει. Πού θα τα βάλεις?